Ο ζυγός αδράνειας είναι μια συσκευή με την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε την μάζα ενός σώματος χωρίς την παρέμβαση της επιτάχυσης της βαρύτητας, δηλαδή του G. Γι' αυτόν τον λόγο, ο ζυγός αδράνειας χρησιμοποιείται και για τον υπολογισμό της μάζας των αστροναυτών στο διάστημα. Η συσκευή αποτελείται από δύο μεταλλικές πλάκες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με δύο ελάσματα. Με τη βοήθεια των ελασμάτων, η μια πλάκα μπορεί να μετακινηθεί σε ένα οριζόντιο επίπεδο σε σχέση με την άλλη. Η διάταξη συγκροτείται ως εξής. Βάζουμε τον ζυγό αδράνειας, τη μια μεταλλική πλάκα, πάνω σε ένα εργαστηριακό πάγκο και το στερεώνουμε με τη βοήθεια δύο σφινκτήρων τύπου G. Στην άλλη μεταλλική πλάκα βάζουμε διάφορα αντικείμενα γνωστής μάζας. Τα αντικείμενα αυτά τα στερεώνουμε με έναν τρίτο σφινκτήρα τύπου G. Στη συνέχεια εκτρέπουμε τη μεταλλική πλάκα από τη θέση ηρεμίας και την αφήνουμε να ταλαντωθεί για 15 ταλαντώσεις. Και ταυτόχρονα με ένα χρονόμετρο μετράμε τη διάρκεια, το χρόνο που χρειάζεται για τις 15 ταλαντώσεις. Το πείραμα αυτό επαναλαμβάνεται για διάφορες γνωστές μάζες και με τον τρόπο αυτό κατασκευάζουμε μια πρότυπη καμπύλη μάζας και τετραγώνου της περιόδου. Επειδή η μάζα είναι ανάλογη του τετραγώνου της περιόδου, πρέπει να βγει μια ευθεία γραμμή. Στη συνέχεια, για να υπολογίσουμε την μάζα ενός σώματος, βάζουμε το σώμα αυτό στην μεταλλική πλάκα και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, στερεώνουμε το σώμα στην μεταλλική πλάκα. Και με τη βοήθεια του χρονομέτρου, πάλι μετράμε το χρόνο που χρειάζονται για τις 15 ταλαντώσεις. Βάζοντας στην πρότυπη καμπύλη το τετράγωνο της περιόδου, μπορούμε να υπολογίσουμε την μάζα του σώματος. Η αύξηση της μάζας ενός σώματος που έχει τοποθετηθεί στην πλάκα του ζυγού αδράνειας αυξάνει την περίοδο της ταλάντωσης και είναι ανεξάρτητη από το G, δηλαδή από την επιτάχυση της βαρύτητας, γιατί αυτή ασκείται κάθετα προς το επίπεδο της ταλάντωσης. Βάζουμε τώρα και την άγνωστη μάζα πάνω στη ζυγαριά για να δούμε με τη βοήθεια της ζυγαριάς ποια είναι η μάζα. Και βλέπουμε ότι είναι 147,4 γραμμάρια.